Με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο της Νταϊάννα, Βρετανικό δίκτυο προβάλλει ντοκιμαντέρ για τη ζωή της αδικοχαμένης πριγκίπισσας. Όμως το φιλμ περιλαμβάνει αποσπάσματα από ηχογραφημένες εξομολογήσεις της Νταϊάννα στον καθηγητή ορθοφωνίας Πίτερ Σέτελεν. Η πριγκίπισσα μιλάει για την προσωπική της ζωή με τον πρίγκιπα Κάρολο. Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της πριγκίπισσας διαφωνεί με όσους υποστηρίζουν ότι το ντοκιμαντέρ θα προκαλέσει μεγάλο πόνο στους γιους της. Θα δουν τη μητέρα τους να γελάει, να μιλάει για σοβαρά θέματα, να είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Οι δύο πρίγκιπες λένε πως ήταν ένα αξιαγάπητο άτομο. Αυτό ακριβώς βγαίνει μέσα από το φιλμ. Υπέρ της προβολής του φιλμ τάσεται και ο ειδικός σε θέματα μοναρχίας Ρόμπερτ Τζόνσον. Η μοναρχία είναι μη εκλεγμένος θεσμός και χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο. Γιατί οι Βρετανοί να μην δουν την ταινία, όποιος θέλει τη βλέπει. Σύμφωνα με πληροφορίες, βασιλικοί κύκλοι έχουν εκφράσει την ενόχλησή τους, όμως το παλάτι του Κένσιγκτον αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.